Δεν πάει άλλο. Αυτό πλέον το βλέπουν και οι εργαζόμενοι και οι αγρότες και οι επαγγελματίες που έχει μαγαζιά. Βλέπουν ότι μέρα με τη μέρα σφίγγουμε, μας καλούν να σφίξουμε το ζωνάρι. Δεν αντέχεται πλέον άλλο αυτό το πράγμα. Και καλούμε τον κόσμο να μην δεχτεί να πληρώσει για ακόμα μια φορά τα σπασμένα. Η ακρίβεια, όπως και όλους τους εργαζομένους, αλλά και στον κλάδο μας, στον επιστημό τουρισμό, είναι αυτή που δυσκολεύει την καθημερινότητα όλων των εργαζομένων. Και υπάρχουν και πολλά ζητήματα, ας πούμε, και συγκεκριμένα στον κλάδο μας, μισή ασφάλιση, χαμηλά ορομίσθια, επιστροφές δώρων, όλα αυτά και σε συνδυασμό με την ακρίβεια και στο ρεύμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Λέμε ότι και τώρα ακόμη είναι η στιγμή να οργανωθούν οι εργαζόμενοι στο σωματείο τους διεκδικητικά, οργανωμένα, μαζικά, να απαιτήσουμε αυξήσεις μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, φθηνό ρεύμα για το λαό. Εμείς συμμετάσχουμε και συμβάλλουμε στην επιτυχία, βέβαια όχι της απεργίας, γιατί δεν έχουμε εξαρτημένη εργασία, αλλά συμμετοχή στη συγκέντρωση. Θα είμαστε παρόν με μαζική συμμετοχή, θα έλεγα. Η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και τα σωματεία που έχουμε στη δύναμή μας αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Η ενέργεια, η πετρέλαια, οι πρώτες ύλες που δουλεύουμε, κάθε μέρα βλέπουμε και ανηδαίνουν. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους. Πολλά μαγαζιά κλείνουν και θα κλείσουν, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ήδη κλείσανε πολλά φούρνια, παράδειγμα. Έχουν κλείσει 5 φούρνια. Και όπως τώρα μου παίρνουν τηλέφωνα ότι θέλουν να τα πουλήσουν τα αρθοποιία τους, γιατί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν. Η εστίαση, το ίδιο. Όταν τον άλλο τον έρχεται 7 και 8 χιλιάδες ρεύμα, δύο φορές αν το έρθει αυτό, είναι τελειωμένο. Το κλείνει την επιχείρηση και φεύγει. Τα προβλήματα είναι κοινά για όλες τις επιχειρήσεις και για τους κατοίκους. Εννοείται το ενεργειακό και η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν και δεν μπορούμε να δούμε φως στο τούνελ στο χειμώνα που έρχεται μπροστά. Πρέπει να παρθούν αποφάσεις άμεσα για στήριξη και για να μπορέσουν να επιβιώσουν όλοι και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Συμμετέχουμε στην απεργία. Ήδη το ΔΣ της ΕΛΜΕ βρίσκεται σε ένα κύκλο επισκέψεων σε σχολεία όπου ενημερώνουν τους συναδέλφους για την ανάγκη επιτυχίας της απεργίας. Τα ζητήματα είναι πλέον όχι απλώς καυτά. Η πατάτα δεν κρατιέται πλέον. Λέγαμε ότι ο μισθός ήταν μέχρι την πρώτη εβδομάδα και μετά σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είναι η απόλυτη πραγματικότητα σε αυτό που ζούμε. Και για τους εκπαιδευτικούς είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, διότι οι θέσεις εργασίας των περισσότερων δεν είναι σε ένα σχολείο. Γυρνάμε σε 3-4 σχολεία. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι το μισθό τους δεν θα τους φτάνει για 2 μέρες. Θα πρέπει να το καταθέτουν κατευθείαν στο βενζινάδικο για να πάνε από εδώ στο Μανταμάδο, από το Μανταμάδο στην Πέτρα και ούτω καθεξής.